Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων έργων στον Πολυχώρο Τσαλαπάτα, η εορταστική εκδήλωση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Πρόταση Ζωής, με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας του και τη φετινή Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Στην εκδήλωση μίλησε ο κ. Αθανάσιος Λιούπης, πρόεδρος της Πρόταση Ζωής και διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Βόλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην πλούσια και σημαντική δράση της Πρόταση Ζωής. Όλα αυτά τα χρόνια, με αθόρυβο τρόπο, εντελώς επιστημονικά, οι παρεμβάσεις γίνονται στα παιδιά όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, στους καθηγητές, αλλά και στους γονείς και αφορούν την πρόληψη των εξαρτήσεων από κάπνισμα, αλκοόλ, διαδίκτυο, ναρκωτικά και άλλες εξειδικευμένες δράσεις όπως είναι η διαχείριση θυμού και επιθετικής συμπεριφοράς. Σήμερα μαζευτήκαμε για να παρακολουθήσουμε ένα θεατρικό έργο, το οποίο είναι αντικαπνιστικό. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και εγκεκριμένο επίσης από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Η θεατρική ομάδα είναι από την Αθήνα, λέγεται Καριδότσουφλο, και πιστεύουμε ότι αν τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, τα παιδιά του σχολείου εμπεδώσουν τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, αυτοί είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές και νομίζω έχουν καλύτερα αποτελέσματα με την αθώα επιμονή τους στους μεγάλους για να τους βοηθήσουν πιο γρήγορα να κόψουν και αυτοί το κάπνισμα. Όλα αυτά τα χρόνια το Κέντρο Πρόληψης έχει παρέμβει σε πάνω από 40.000 ανθρώπους, παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Στα μελλοντικά μας σχέδια είναι οι παρεμβάσεις σε όλα τα σχολεία του νομού, στους ανήλικους παραβάτες, στους φυλακισμένους, στους στρατιώτες. Από τη δική της πλευρά, η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη τόνισε ότι νιώθει πως βρίσκεται σε ένα οικείο περιβάλλον, αφού έχει διατελέσει στο παρελθόν για 3 χρόνια πρόεδρος της Πρότασης Ζωής. Το κοινωνικό αποτύπωμα της Πρότασης Ζωής στην περιοχή του νομού είναι εμφανές. Και οφείλουμε να συγχαρούμε τόσο τους εργαζομένους όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο τον Θανάση τον Λιούπη, γιατί πραγματικά σε μια αξιακή κρίση είναι πάρα πολύ δύσκολο να πρεσβεύεις αρχές, αξίες και κόντρα ανάμεσα σε αρρωστημένες καταστάσεις, οι οποίες πολλές φορές θεωρούνται αυτονόητες. Να είστε καλά, να φέρνετε τα παιδιά σας στο κέντρο, να μην έχετε ταμπού, να μην φοβόσαστε να απευθύνεστε σε ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και μπορούν να σας βοηθήσουν. Το κέντρο πάντα είναι ανοιχτό και οι εργαζόμενοι εκεί είναι από τις καλύτερες που έχει η Μαγνησία και οι ειδικές σε αυτό που κάνουν. Να είστε όλοι καλά. Η κυρία Ζωή Γόγου, ψυχολόγος και επιστημονική υπεύθυνος της Πρότασης Ζωής, τόνισε ότι κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια που υπάρχουν αναλυτικοί υπολογισμοί, 3.500 με 4.000 άτομα σε αιτήσια βάση συμμετέχουν στις δράσεις του προγράμματος. Η πρόληψη δεν είναι μόνο ενημέρωση για μας, είναι ένας τρόπος ζωής. Η εξάρτηση είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο ατομικό αλλά και κοινωνικό και γι' αυτό θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουμε, όλοι πρέπει να δράσουμε προληπτικά μέσα από το ρόλο μας και έτσι στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση όλης της κοινωνίας. Επιδιώκουμε, εστιάζοντας τα αίτια που οδηγούν στην εξάρτηση, επιδιώκουμε την υιοθέτηση μιας θετικής τάσης ζωής μακριά από εξαρτήσεις, με σεβασμό στο άτομο και στις ανάγκες του. Έχει και μια σάλα κόκκινη με ορχήστρα μαγική. Παντού έχει το φλάουτο, η κιθάρα, το βιολί και ένα κορίτσι, η καρδιά. Οι παρευρισκόμενοι ακολούθησαν στη συνέχεια την παράσταση «Το παραμύθι της Ανάσας» από τη θεατρική ομάδα Καριδότσουφλο, βασισμένη στο μόνιμο βιβλίο της πνευμολόγου Δήμητρας Μπουσίου. Ανάσα εγώ, η πριγκίπισσα, νερά η δακρυβή.